Καλησπέρα σας. Μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου συνομιλιών στο Μον Πελεράν, επιχειρούμε να ανοιχνεύσουμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Με φιλοξενούμενούς μας εδώ στο στούτιο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Νίκο Χριστοδουλίδη. Καλώς ορίσατε, κύριε Χριστοδουλίδη. Καλησπέρα σας. Προλαβαίνετε να φεύγετε από το ένα αεροπλάνο και να μπαίνετε στο άλλο? Προλαβαίνουμε. Εκείνο που έχει σημασία και εκείνο που ευελπιστούμε στο τέλος της ημέρας είναι να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα, έτσι ώστε να αξίζει όλη αυτή η προσπάθεια η οποία διεξάγεται. Μαζί μας και ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος. Καλώς ορίσατε, κύριε Σιζόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Χελμάη. Να μπω αμέσως στο θέμα. Να σας ομολογήσω ότι κάποιος τηλεθεατής, αμέσως μετά την μετάδοση, το ότι θα είστε εσείς φιλοξενούμενος, με έστειλε ένα μήνυμα και διαρωτήθηκε γιατί ο Μαρίνος Σιζόπουλος, από την στιγμή που οποιαδήποτε λύση και να προκύψει, από την στιγμή που είναι διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, θα πει όχι, άρα έχεις δεδομένο το αποτέλεσμα του τι θα πει ο κύριος Σιζόπουλος και άρα προς τι να κάνεις με κάποιον συζήτηση που ξέρεις εκ των προτέρων ότι θα απορρίψει το όποιο αποτέλεσμα βγει από τις συνομιλίες, ειδικά αν αυτό είναι θετικό. Παρά το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ ισοπεδωτική αυτή η τοποθέτηση, νομίζω ότι εάν έφερνες ένα δεύτερο Νίκο Χριστοδουλίδη, δεν θα είχες συζήτηση να κάνεις. Όχι, εντάξει, κάποιον που να αποδέχεται, να βρίσκεται στην αντιπολίτευση, αλλά να αποδέχεται τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει τους λόγους για τους οποίους έχουμε απορρίψει τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Και αυτή η απόρριψη δεν είναι στη βάση πολιτικών δεδομένων, έγινε στη βάση και συνταγματικών δεδομένων μετά από εισηγήσεις συνταγματολόγων διεθνούς κύρους. Και το έχουμε επεξηγήσει πάρα πολλές φορές. Το ότι έχουμε μια διαφορετική άποψη όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η δύσκολη στιγμή που διέρχεται η πατρίδα μας και κυρίως την κρίσιμη φάση που βρίσκονται οι συνομιλίες, ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα επικοδομητικό ρόλο ακόμα και με τη διαφωνία μας ή ακόμα με τις προτάσεις μας, με τη στάση και με τη συμπεριφορά μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή διαφωνώ, σημαίνει απέχω, δεν συζητώ, δεν συμμετέχω και δεν με ενδιαφέρει, κάνετε ό,τι θέλετε και στη συνέχεια θα βγω να κάνω την κριτική. Αυτό δεν είναι πολιτική και δεν είναι υπεύθυνη και πατριωτική στάση. Ναι, αλλά ούτως ή άλλως, ό,τι και να βγει από το Μον Πελεράν, η δική σας θέση θα είναι όχι, ειδικά αν βγει δεν κάτι... Δεν μπορεί κανένας να το ξέρει αυτό το πράγμα, θα το δούμε από την τελική κατάληξη την οποία θα έχουμε. Εμείς μέχρι στιγμής εκφράζουμε με εντυμότητα τις απόψεις μας. Εκεί που διαφωνούμε, λέμε γιατί διαφωνούμε και αντιπροτείνουμε. Δεν είμαστε μια στήρα άρνηση. Εκεί που διαφωνούμε, έχουμε τη δική μας την πρόταση. Επαφίεται στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στους συνεργάτες του να αξιοποιήσουν αυτές μας τις τοποθετήσεις για να ενισχύσουν και την επιχειρηματολογία τους, να ενισχύσουμε την διαπραγματευτική θέση του πρόεδρου, αλλά ακόμα και το πιο σημαντικό, να τον προβληματίσουμε. Μπορεί κάποιες από τις προτάσεις του με βάση τις δικές μας τοποθετήσεις να βελτιωθούν ή και ενδεχομένως να αποφύγει να αποδεχθεί προτάσεις οι οποίες μπορούν να αποδεχθούν επικίνδυνες. Αυτό το οποίο λένε πάρα πολλές φορές ότι η σοφία των πολλών πολλές φορές μπορεί να αποδεχθεί καλύτερη και πιο αξιόπιστη από τη σοφία του ενός. Να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Χριστοδουλίδη κάτι. Αισθάνεστε πιο δυνατή όταν ακούτε τις επικρίσεις εντός στο εσωτερικό μέτωπο? Αισθάνεστε πιο δυνατή και ότι ενισχύεται η διαπραγματευτική σας θέση? Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν υπάρχουν ούτε χαμένες απόψεις ούτε χαμένες προσεγγίσεις, ειδικότερα όταν ένα κόμμα διαφωνεί με την προσέγγιση του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αντίθετα, μέσα από τις διαφορετικές απόψεις, μέσα από το διάλογο που διεξάγεται, θεωρούμε ότι μπορούν να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα και για τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και για την ίδια τη διαδικασία. Και θα ήθελα να αναφέρω, μπορώ να επικαλεστώ τις τελευταίες συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου και να αναφέρω ότι παρά την διαφορετική προσέγγιση εκ μέρους της ΕΔΕΚ, εκ μέρους του κ. Σιζόπουλου που είναι εδώ, η προσέγγιση του στο Εθνικό Συμβούλιο είναι απόλυτα επικοδομητική. Αλίμονο αν καθόμαστε γύρω από ένα τραπέζι όλοι να συμφωνούμε. Σίγουρα δεν θα πετυχαίναμε το επιθυμητό αποτέλεσμα ή το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Άρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κύριε Χατζημαναγή, θεωρώ ότι παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, τις διαφορετικές απόψεις, αν πετύχουμε μια καλή λύση του Κυπριακού, δεν θα είναι επιτυχία του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα είναι επιτυχία όλων. Αν πετύχουμε ένα αρνητικό αποτέλεσμα, θα είναι κάτι αρνητικό για όλους μας. Άρα επαναλαμβάνω, ευπρόσδεκτες
τοποθετήσει στη βάση επιχειρημάτων, όχι αβασάνιστη κριτική, τεκμηριωμένη, επαναλαμβάνω, δεν διεκδικούμε το αλάθητο και μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατίας είναι ευπρόσδεκτες όλες οι απόψεις και οι θέσεις, επαναλαμβάνω, θεωρούμε ότι μπορούν να μας βοηθήσουν. Ακούτε και αβασάνιστη κριτική. Σε πολλές των περιπτώσεων πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ακούμε και αβασάνιστη κριτική ή κριτική που δεν στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Αλλά αυτή δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζει όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Δεν θα κάνω εδώ διαχωρισμό των πολιτικών δυνάμεων, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ειδικότερα όσοι ξέρουν τον πρόεδρο Αναστασιάδη, επιδιώκει την διαφορετική άποψη, επιδιώκει, αν θέλετε, τη διαφωνία και τον διάλογο, γιατί θεωρεί ότι μέσα από αυτή τη διαφωνία και τη συζήτηση μπορούν να βγουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Φτάνει να είναι επιχειρηματολογία, επιχειρήματα βασισμένα σε πραγματικά δεδομένα. Θα επανέλθω σε αυτό. Όταν ακούτε κριτική από την αντιπολίτευση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αισθάνεστε σε κάποιες περιπτώσεις ότι μπορεί και να είναι αβασάνιστη ή διαφωνείτε με τον κύριο Χριστοδουλίδη? Όχι, δεν είναι θέμα. Το θέμα έχει πολλές φορές που η κριτική την οποία ακούμε και μας βρίσκει διαφωνούντες. Εμείς θέλουμε να τεκμηρώσουμε μπορείτε την να δική πείτε, μας. Έτσι, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή όχι να πω σε αυτή την λογική. Υπάρχουν κόμματα τα οποία εμείς λένε δεν συζητάμε και δεν μας ενδιαφέρει, που τη στιγμή που διαφωνούμε σε αυτό δεν συζητάμε. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι σωστό. Οφείλουμε να καταθέσουμε τη θέση για την άποψή μας. Εξάλλου όλοι θα κριθούμε στο τέλος από το αποτέλεσμα και τον καθένα θα μας κρίνει η ιστορία. Εγώ θα υπενθυμίσω, χωρίς να αποτελεί αιχμή απέναντι σε κανένα, ότι πολλές φορές στο παρελθόν, όταν η ΕΔΕΚ είχε διαφορετικές απόψεις για σημαντικά ζητήματα και είχε επικριθεί, στο τέλος δικαιώθηκε η ΕΔΕΚ. Να υπενθυμίσω ότι λέγαμε πριν το 1974, να υπενθυμίσω ότι λέγαμε το 1974, να υπενθυμίσω την πολεμική που δεχθήκαμε, τους χαρακτηρισμούς που είχαμε δεχθεί. Στο τέλος της ημέρας, ποιος δικαιώθηκε? Καλά, πήγαμε πολύ πίσω. Αυτό σας λέω. Γι' αυτό οφείλουμε τις απόψεις μας να τις καταθέτουμε με καθαρότητα, με παρησία, για να μπορεί η πορεία μας στο τέλος να κριθεί. Κύριε Χατζηπαναγή, ο κόσμος σας παρακολουθεί και οι στοιχειώδεις κανόνες της δημοκρατίας επιβάλλουν να γίνεται συζήτηση στη βάση επιχειρημάτων. Δεν θεωρούμε ότι έχουμε διαφορετικούς στόχους. Ο τερματισμός της κατοχής και επανένωσης της πατρίδας μας, θέλω να πιστεύω ότι είναι ένας κοινός στόχος. Ναι, αλλά αυτή η συζήτηση δεν μπορούσε να γίνει καλύτερα με όλους μαζί παρά και χωρισμένα με έναν. Έρχεστε στο θέμα της ενημέρωσης που θα γίνει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μια ενημέρωση που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πιστεύει ότι αν γίνει σε κατηδίαν συναντήσεις και μάλιστα έχει δώσει τη δυνατότητα σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα να συνοδεύουν κάποιος τον αρχηγό του κόμματος, κάτι που ήταν απαίτησή τους όσον αφορά τις συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θεωρεί θα έχει πιο καλύτερη ευκαιρία και να ενημερώσει, αλλά πολύ περισσότερο και να ακούσει. Δεν έχει να κρύψει από κανέναν τίποτα. Και να σας πω και, κύριε Χατζημαναγκή, είναι εδώ και ο κύριος Σιζόπουλος μπορεί να μας το επιβεβαιώσει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν ήθελε να μην κάνει αυτή την ενημέρωση, μπορούσε να παραμείνει στην Ελβετία. Είχε πει στην τελευταία συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου ότι αν προκύψουν τέτοιες εξελίξεις, θα ζητήσω άμεσα από τον Προεδρεύοντα της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βουλής, να συγκαλέσει Εθνικό Συμβούλιο, να τον ενημερώσω για να σας ενημερώσει. Παρ' όλα αυτά, επέλεξε, ήρθε στην Κύπρο, θέλει να κάνει αυτό τον διάλογο και δεν κρύβεται καμία απολύτως σκοπιμότητα πίσω από αυτές τις συναντήσεις. Επαναλαμβάνω, γιατί συμμετείχα, όχι, δεν έχω την εμπειρία του κ. Σιζόπουλου, αλλά συμμετείχα σε συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου. Θεωρώ ότι αυτές οι κατηδίαν συναντήσεις από πλευράς αποτελέσματος θα είναι σαφώς πιο αποτελεσματικές. Διαφωνείτε εσείς, αντιλαμβάνομαι? Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη. Και ο κ. Σιζόπουλος γνωρίζει ότι και στην τελευταία συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ρώτησε τις απόψεις των πολιτικών αρχηγών για το θέμα της συνοδείας ή όχι στη Ελβετία, κάποιοι είπαν ότι αποφασίσεις εμείς θα το σεβαστούμε. Εμείς είπαμε ξεκάθαρα τη θέση μας. Δεν πρέπει να έρθουμε. Δεν πρέπει να σε συνοδεύσουμε και είπαμε και τους λόγους γιατί δεν πρέπει σε αυτή τη φάση να συνοδεύσουμε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν κρυφτήκαμε πίσω στο ό,τι αποφασίσεις. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι λάθος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Διέπραξε τρία λάθη. Το πρώτο λάθος είναι ότι οι συζητήσεις και η ενημέρωση γίνεται κατηδίαν. Θα έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί. Δίνεις άλλη αίσθηση προς τα έξω όταν είναι μια συλλογική η διαχείριση και η συλλογική στήριξη του Προέδρου παρά είναι κατά μόνας. Το δεύτερο, θεωρώ ότι έπρεπε πρώτα να ενημερώσει την πολιτική ηγεσία και μετά την ηγεσία της Ελλάδας. Εμείς έπρεπε τη Δευτέρα ή το αργότερο σήμερα να είχαμε ενημερωθεί. Και το τρίτο, θεωρώ ότι ήταν
ατυχές το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καθόρισε ενός ημέρα ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών, την ημέρα που ήδη είχε η Βουλή αποφασίσει ότι θα συζητήσει σε ολομέλεια σε επίπεδο των αρχηγών του Κυπριακού. Αποτελεί αυτό μια λαθασμένη ενέργεια, η οποία στην ουσία αποτελεί και μια, κατά άποψή μου, έλλειψη σεβασμού προς τη Βουλή. Θα μπορούσε να τα αποφύγει ο πρόεδρος. Και να μην δημιουργηθούν ούτε και αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό. Καλά, γιατί δεν μου λέτε και ένα τέταρτο ότι ενημέρωσε πρώτον από όλους τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο, ή εκεί είναι εντάξει? Όχι, δεν είναι. Μου έχει διαφύγει αυτό. Να απαντήσω και στα. Είναι τέταρτο ή δεν είναι τέταρτο αυτό? Εντάξει, τον Αρχιεπίσκοπο ούτως ή άλλως δεν τον ενημερώνει στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Εθνικού Συμβουλίου, αλλά κατηδίαν. Αλλά νομίζω ότι έπρεπε η πολιτική ηγεσία να έχει ενημερωθεί τουλάχιστον σήμερα. Απαντήσω και στα τέσσερα. Ναι. Η συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο ήταν προγραμματισμένη να γίνει από προηγουμένως, γιατί υπήρχε επισκέπτη στην Κύπρο και ήταν μέσα στο πλαίσιο της επίσκεψης που είχε ο Πατριάρχης Σερβίας, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έγινε, μόλις ενημερωθήκαμε ότι θα γίνει συζήτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο πρόεδρος άλλαξε τη μέρα. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει Πέμπτη απόγευμα και Παρασκευή ενημέρωση. Μόλις πληροφορήθηκε από τον πρόεδρο της Βουλής ότι υπάρχει συζήτηση στην Ολομέλεια, άλλαξε τη μέρα της ενημέρωσης. Θα γίνει Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο. Η πλειοψηφία θα γίνει το Σάββατο, ακριβώς γιατί σέβεται αυτό που γίνεται στη Βουλή. Καταλαβαίνω τη θέση του κ. Σιζόπουλου για το ότι έπρεπε να ενημερωθεί πρώτα και μετά η ηγεσία της Ελλάδας. Υπήρχε πρόβλημα να βρεθεί ημερομηνία. Αυτός ήταν ο στόχος του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αυτή ήταν η επιθυμία του. Υπήρχε πρόβλημα με τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ακριβώς γιατί υπάρχει η επίσκεψη εκεί του Αμερικανού Προέδρου. Όταν βρέθηκε η ημερομηνία, θα απουσίαζε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήθελε τον κύριο Κοτζάν να ήταν παρόν. Την Παρασκευή δεν ήταν εφικτό να γίνει συνάντηση, γιατί δύο από τους συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα δεν θα μπορούσαν να ήταν στη συνάντηση και είναι γι' αυτό το λόγο που διαμορφώθηκε το πρόγραμμα ως έχει διαμορφωθεί. Όσον αφορά τις κατηδίαν, θέλω να επαναλάβω ότι θα δούμε όλοι από το αποτέλεσμα ότι θα είναι πολύ πιο παραγωγικές, γιατί θα γίνει ένας ελεύθερος διάλογος ανάμεσα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Εξάλλου το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κινείται στις συζητήσεις στην Ελβετία, αυτές που έγιναν και αυτές που θα έρθουν, είναι μέσα στο πλαίσιο των όσων έχουν συζητηθεί στο Εθνικό Συμβούλιο. Τώρα, αν υπάρξει κάποια νέα σημαντική εξέλιξη, θα επιχειρήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αυτές τις συναντήσεις να έχει κάτι ως εκ των προτέρων έγκριση, ή μπορεί να χρειαστεί και πάλι να έρθει ότι πίσω? Θα ενημερώσει όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, ό,τι και αν γίνει, είτε υπάρχει κατάληξη σε αυτό το σημαντικό κεφάλαιο που λέγεται δαφικό, είτε όχι, θα ενημερώσει τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Με ποιο τρόπο? Είτε τηλεφωνικά, είτε διαφορετικά, ανάλογα με τις εξελίξεις. Ικανοποιήστε με αυτό, κύριε Σιζόπουλε. Κύριε Μαργία, εμείς είμαστε στη διάθεση του Προέδρου. Να πούμε την άποψή μας, δεν εκφέρουμε και βρίσκεται στη δική του διακριτική ευχέρεια και αυτός έχει την ευθύνη της διαχείρισης να αποφασίσει για το τι θα πράξει. Από εκεί και πέρα, εμείς θα κρίνουμε με βάση την τελική του απόφαση και τα τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, να μπούμε στην ουσία του Κυπριακού. Τελικά, πόσο κοντά είμαστε σε συμφωνία στο εδαφικό? Κοιτάξτε, πρέπει να αναφέρουμε καταρχήν και όσοι έχουν ασχοληθεί στοιχειοδός με την ιστορία των διαπραγματεύσεων του Κυπριακού από το 1976, είναι η πρώτη φορά που γίνεται ουσιαστική συζήτηση επί των κριτηρίων του εδαφικού. Θέλω να θυμίσω όλους ότι το 2004, ακόμη και στο εδαφικό, ήταν προϊόν της επιδιαιτησίας που δόθηκε ως δικαίωμα στα Ηνωμένα Έθνη από τις δύο πλευρές. Επιτρέπετε να διακόψω ένα λεπτό? Επειδή υπήρξε μια διαφωνία από κάποιους πολιτικούς, αν είναι η πρώτη φορά που γίνεται συζήτηση επί του εδαφικού. Εντάξει, είστε παλιός. Όχι, δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται συζήτηση, αλλά μέχρι στιγμής η τουρκική πλευρά δεν έδωσε χάρτη. Ναι, περιμένουμε 40 χρόνια. Επαναλαμβάνω και μπορώ να μιλήσουμε με συγκεκριμένα παραδείγματα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τόσο ουσιαστική συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και είναι αυτό που λέω και το συγκρίνω με το 2004, γιατί υπάρχει συγκεκριμένο λόγος. Αυτό από μόνο του είναι μια θετική εξέλιξη. Και είναι και θετικό το γεγονός ότι έχει αποσυνδεθεί από το θέμα της ασφάλειας. Να σας θυμίσω ποια ήταν η αρχική προσέγγιση από τουρκοκυπριακής πλευράς. Προσπάθεια διασύνδεσης του κεφαλαίου με την ασφάλεια για εξυπηρέτηση των δικών τους στόχων όπως είχαν τεθεί. Αυτό με δική μας απέτηση έχει αποσυνδεθεί. Από εκεί και πέρα, ναι, στην Ελβετία υπάρχει αξιοσημείωτη πρόοδος, η οποία μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε και
την Κυριακή που αρχίζουν και πάλι, επαναρχίζουν και πάλι οι συναντήσεις, μέχρι και την Τρίτη το βράδυ, ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει συμφωνία επί των κριτηρίων. Να αναφέρω, κύριε Χατζηπαναγίου, ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στα τρία βασικά κριτήρια που αφορά την επιστροφή Ελληνοκυπρίων στις περιουσίες τους υπό Ελληνοκυπριακή Διοίκηση, αφορά το έδαφος που θα επιστραφεί υπό Ελληνοκυπριακή Διοίκηση και αφορά την ακτογραμμή. Υπάρχει τέτοια πρόοδος που σε επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι μπορούμε, ναι, να συμφωνήσουμε στα κριτήρια και ακολούθως τα κριτήρια αυτά να αποτυπωθούν επί χάρτη. Ο λαός πότε θα πληροφορηθεί τι είναι αυτό που έχει συμφωνηθεί μέχρι τώρα, για να μην θέσω και μια επιφύλαξη ότι αν ενημερώσετε την Παρασκευή το βράδυ, Σάββατο πρωί, τους πολιτικούς αρχηγούς, θα ξέρουμε με βεβαιότητα, αν δεν μας πείτε τώρα, Παρασκευή βράδυ προς Σάββατο πρωί, ποιο είναι ακριβώς το περιεχόμενο της συμφωνίας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συμφωνία για να ανακοινωθεί. Μόλις επιτευχθεί συμφωνία, θα ανακοινωθεί. Αν υπήρχε συμφωνία, θα την είχαμε ανακοινώσει. Συμφωνία επί των κριτηρίων. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτό εργαζόμαστε. Είμαστε κοντά. Υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν έχουν μετατραπεί οι θέσεις των δύο πλευρών από μπλε και κόκκινα σε μαύρα. Μόλις γίνει αυτό, να είστε σίγουρος ότι θα ενημερωθεί ο Κυπριακός λαός από τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν υπήρχε αυτή η συμφωνία, δεν θα υπήρχε ανάγκη να μεταβούμε πίσω στην Ελβετία για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Για την Μόρφου ξέρουμε κάτι, για παράδειγμα? Δεν υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση σε σχέση με το ερώτημα που τίθεται. Πρώτα θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να δούμε τα κριτήρια, να υπάρχει συμφωνία και ακολούθως την αποτύπωση αυτών των κριτηρίων, των συμφωνημένων κριτηρίων επί χάρτη, θα μπορούμε να απαντήσουμε και στο ερώτημα σας. Καλά. Παρασκευή με Σάββατο, τι θα προσπαθήσει να, εντός εισαγωγικών, αποσπάσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τις πολιτικές αρχές? Θα ενημερώσει το πού κινείται ο διάλογος, σε ποια φάση βρίσκεται η συζήτηση για κάθε κριτήριο. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόοδος, την οποία ο Πρόεδρος οφείλει, νιώθει την ανάγκη να ενημερώσει τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Εσείς τι θέλετε να ακούσετε Παρασκευή, Σάββατο? Δεν ξέρουμε αν έχει προσδιοριστεί, για παράδειγμα. Κύριε Χατζηπαναγή, ναι, έχει προσδιοριστεί. Παρασκευή. Θα είναι την Παρασκευή το βράδυ. Ουσιαστικά, εγώ δεν μπορώ να εκφράσω άποψη αυτή τη στιγμή για το τι πρόοδος έχει επιτευχθεί στο. Όχι. Τι θέλετε να ακούσετε από τον Πρόεδρο? Θέλω να ακούσω τα όσα έχουν διαμειφθεί στις συνομιλίες. Δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς το περιεχόμενο των συνομιλιών. Ο Πρόεδρος είναι αυτός που θα μας ενημερώσει. Άρα, δεν μπορώ και να κρίνω το πόσο κοντά βρισκόμαστε. Όμως χαίρομαι γιατί ο κύριος Χρυστοδουλίδης άκουσα ψες μια τηλεφωνική του παρέμβαση σε μια εκπομπή που στην ουσία συμφωνεί με αυτό που εδώ και πάρα πολύ καιρό διατυπώνουν εκ μέρους της ΕΔΕ. Ότι το εδαφικό, ναι μεν είναι ένα από τα σημαντικά κεφάλαια, γιατί κυρίως αφορά την επιστροφή εδαφών, την επιστροφή προσφύγων στις περιουσίες τους και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι δεν είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο στην επιλύση του Κυπριακού. Τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην επιλύση του Κυπριακού, χωρίς να παραγνωρίζουμε όλα τα κεφάλαια για τη σημασία τους, είναι πρώτα-πρώτα η διακυβέρνηση. Γιατί ακριβώς μέσα από το περιεχόμενο της διακυβέρνησης θα καταστεί σαφές αν θα έχουμε ένα κράτος το οποίο θα είναι λειτουργικό ή ένα κράτος το οποίο θα έχει προβλήματα και θα δημιουργούνται στη συνέχεια συγκρούσεις, απουσία λήψης αποφάσεων, δυσλειτουργικότητα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι τα θέματα της οικονομίας, τα οποία νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες σε μένα προσωπικά δημιουργούν εύλογες ανησυχίες για το πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κατάσταση με την οικονομία. Και το τρίτο στοιχείο είναι τα θέματα της ασφάλειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα κλίμα ασφάλειας στις νέες γενιές και να τους δώσουμε ακριβώς την αυτοπεποίθηση ότι μέσα από τη λύση που θα έλθει δεν πρόκειται να ζήσουν και να βιώσουν αυτά που βίωσε η δική μας γενιά στο παρελθόν, είτε το 1974 είτε το 1964. Άρα λοιπόν αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος οι συζητήσεις να γίνουν στην Ελβετία. Και αποδεικνύεται τώρα ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνουν στην Ελβετία συζητήσεις του δαφύγου. Θα μπορούσαν να γίνουν στην Κύπρο. Δεν προσθέσε κάτι το διαφορετικό η Ελβετία. Πέραν από τον περιορισμό και ενδεχομένως το κλίμα το οποίο επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί. Από εκεί και πέρα χρειάζεται. Δεν ήταν καλύτερο το ότι τα έλεγαν μπροστά στον Τζάκη, είδαμε οι διαπραγματευτές, οι σύζυγοι των δύο. Δημιουργήθηκε έτσι μια καλύτερη ατμόσφαιρα που δεν θα
δεν θα τους έκλεινε στο σπίτι της συνεργασίας, λέω τώρα θεωρητικά, στην Κύπρο και να μπορούσαν να δημιουργήσουν αυτή την ατμόσφαιρα. Το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ακριβώς το τελικό αποτέλεσμα. Και να μην ξεχνάμε ότι από την τουρκική πλευρά επιχειρήθηκε πάλι να γίνει μια παραπλάνηση και να λειτουργήσει με έναν τρόπο προθύστερο και ύπουλο, μπορώ να πω. Δεν τυχόν το γεγονός ότι παράλληλα με τις συναντήσεις της Γενέβης, της Ελβετίας, επιχειρήθηκε να υπάρξει και μια συνεννόηση μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας και Τουρκίας για τα θέματα της ασφάλειας και των εγγύησεων. Που αυτό στην ουσία τι, παρέπεμπε σε μια έμμεση μορφή τετραμερούς ή πενταμερούς διάσκεψης. Και εδώ ακριβώς είναι οι μεγάλες διαφωνίες μας και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το θέμα της πενταμερούς ή της πολυμερούς διάσκεψης. Γιατί εδώ ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο έχει σχέση πια με την ύπαρξη και την διατήρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η οποιαδήποτε διάσκεψη από τη στιγμή που αφορά τον Κυπριακό και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το θύμα του προβλήματος που θα πρέπει να επιληθεί, δεν μπορεί να απουσιάζει από μια διεθνή διάσκεψη για τον Κυπριακό. Εκεί λοιπόν είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο εμείς ακόμα μια φορά θα υποδείξουμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι πρέπει να το αποφύγει. Να αποφύγει τι? Να μην γίνει ούτε με την πενταμερή, όπως την απορρίπτει η δική μας πλευρά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ούτε και με τη σύνθεση του Μπούρκεστοκ. Δεν μπορεί σε μια διάσκεψη αυτή τη στιγμή να απουσιάζει η επίσημη Κυπριακή Δημοκρατία. Οι δύο κοινότητες μπορούν να εκπροσωπηθούν σε αυτή τη διάσκεψη διαμέσου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η απουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας σημειολογικά δημιουργεί προβλήματα. Γιατί είτε πια η Κυπριακή Δημοκρατία υποπίπτει εις το επίπεδο της κοινότητας, είτε πια η τουρκοκυπριακή κοινότητα ψευδοκράτος αναβιβάζεται στο επίπεδο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κάτι το οποίο διακαώς επιθυμεί η Τουρκία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είπατε ότι το έκανε ήδη από τον Μπούρκενστοκ. Τι θα αλλάξει μεταξύ του Μπούρκενστοκ? Ναι, δεν σημαίνει ότι επειδή διαπράξαμε λάθος μία φορά πρέπει τα λάθη να επαναλαμβάνονται. Ακριβώς ο στόχος είναι να διορθώνονται τα λάθη. Γιατί η επανάληψη των λαθών στην ουσία αντιλαμβάνεσαι ότι πια δεν είναι και κάτι το θετικό. Να ξεκινήσουμε. Στον Μπούρκενστοκ η απόφαση δεν ήταν του Πρόεδρου Αναστασιάδη. Εμείς είμαστε έτοιμοι να κρυθούμε στη βάση των επιλογών του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και μπορώ εδώ να σας αναφέρω ότι σε μια ενδεχόμενη διεθνή διάσκεψη για τον Κυπριακό, η Κυπριακή Δημοκρατία θα είναι παρούσα. Δεν θα εκπροσωπεί όμως τις δύο κοινότητες, θα εκπροσωπούνται οι δύο κοινότητες από τους ηγέτες τους, τον κύριο Αναστασιάδη και τον κύριο Ακιντζή, αλλά η Κυπριακή Δημοκρατία θα είναι παρούσα. Και δεν περιοριζόμαστε σε αυτόν τον στόχο. Υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα το 2016, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μια τέτοια διεθνή διάσκεψη και εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Το ότι δεν μιλάμε ή δεν λέμε δημόσια κάποιες ενέργειες που προβαίνουμε με πολύ συγκεκριμένο και συστηματικό τρόπο δεν σημαίνει ότι δεν εργαζόμαστε. Μακάρι να φτάσουμε στην πενταμερή, να υπάρχει εκείνη η υποδομή από πλευράς προόδου που θα επιτρέψει σε μια τέτοια διάσκεψη να είναι πετυχημένη και θα δούμε και το θέμα της σύνθεσης που επαναλαμβάνω είναι κάτι για το οποίο εργαζόμαστε εδώ και καιρό. Ικανοποιεί αυτή η απάντηση? Η πενταμερή εξαρτάται ποια θα είναι η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και με ποιον τρόπο. Δεν αναφέρθηκα σε πενταμερή. Σε πολυμερή. Ακριβώς. Να σας πω κάτι για την διάσκεψη, το οποίο ανέφερε σήμερα το πρωί ο κύριος Ακιντζή στο περιθώριο της παρέλασης για την επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Είπε ότι εφόσον υπάρξει συνένεση στα κριτήρια του εδαφικού, η κάθε πλευρά θα ετοιμάσει χάρτη, ενώ την ίδια στιγμή θα καθοριστεί η ημερομηνία για τη διεξαγωγή πενταμερούς διάσκεψης. Αυτός είναι ο προγραμματισμός. Όλοι αντιλαμβάνεστε ότι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα, κύριε Χαρυπανάκη. Για το συγκεκριμένο θέμα έχει τοποθετηθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία επί των κριτηρίων, αποτύπωσή τους στο χάρτη και ακολούθως να δούμε και το θέμα της ημερομηνίας. Αλλά ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί αναφέρθηκε και προηγουμένως ο κ. Σιζόπουλος σε κριτική προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το θέμα, για παράδειγμα, να υπάρξει συνάντηση Ελλάδας-Τουρκίας. Ήταν κάτι που εμείς δεν εθαρρύναμε σε καμία απολύτως περίπτωση. Αλλά γενικότερα, επειδή γίνονται και πολλές δηλώσεις το τελευταίο διάστημα και από τουρκικής πλευράς, και θεωρώ ότι όσοι θέλουν να διαχειρίζονται τον Κυπριακό, ειδικότερα σε αυτή τη φάση, πρέπει να είναι διπλά προσεκτικοί και πάνω απ' όλα υπεύθυνοι. Θέλω να θυμίσω ότι στο Μάρτιο του 2016, ο πρόεδρος πηγαίνοντας στις Βρυξέλλες, όλοι έλεγαν θα ανοίξουν 5 κεφάλαια που είναι παγωμένα από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ασκείτο κριτική στον πρόεδρο πριν καν ακόμη μεταβεί στις Βρυξέλλες. Δεν έγινε αυτό.
Ο Δημοκρατία τον Σεπτέμβριο πήγε στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση. Όλοι έλεγαν ότι θα καθοριστεί χρονοδιάγραμμα. Ασκήτων κριτική στον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Δεν συμφωνήθηκε χρονοδιάγραμμα. Πήγαμε στην Ελβετία την περασμένη εβδομάδα. Όλοι, όχι όλοι, μια σημαντική μερίδα ασκούσε κριτική στον πρόεδρο τη Δημοκρατία ότι θα δίναμε ημερομηνία για πολυμερή διάσκεψη χωρίς να γίνει κατάθεση χαρτών. Πάλι δεν έγινε αυτό. Τι αποδεικνύουν όλες αυτές οι εξελίξεις, όλα αυτά τα γεγονότα? Ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτά που υπόσχεται τα τηρεί, ειδικότερα όταν αφορά ένα τόσο σοβαρό θέμα όσο το κυπριακό. Και αυτά που ανέφερα στην αρχή της παρέμβασής μου περί συλλογικότητας, παρά τις όποιες διαφωνίες ή διαφορετικές προσεγγίσεις, δεν είναι συνθήματα, κύριε Χατζηπανάκη. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το αποδεικνύει, επαναλαμβάνω, μέσα από πολύ συγκεκριμένες ενέργειες. Θα ρωτήσω στη συνέχεια αν συμφωνείτε με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Απλώς επειδή πήρα την πρώτη παράγραφο του κυρίου Ακίντζου από τις σημερινές δηλώσεις του, υπάρχει και δεύτερη, τουλάχιστον όπως μεταφέρεται από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αυτή η διάσκεψη, λέει, θα ακολουθήσει μετά από λίγες εβδομάδες στο πρότυπο του Μπούρκενστοκ, κατά τη διάρκεια του σχεδίου ΑΝΕΑΝ. Εκεί θα ολοκληρωθεί η συζήτηση για τους χάρτες, την ασφάλεια και τις εγγύησεις με τη συμμετοχή των εγκυητριών δυνάμεων. Αυτά που λέει ο κύριος Ακίντζη και αυτά που είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι δύο θα κριθούν από τα αποτελέσματα. Ό,τι και να αναφέρουμε εμείς αυτή τη στιγμή, παρόλο που σας αναφέρα τρεις περιπτώσεις για τις οποίες είναι σε όλους γνωστό τι δηλώθηκε προηγουμένως και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Άρα να αναμένετε να δείτε και σε αυτή την περίπτωση το τι θα γίνει. Είναι ξεκάθαρο το πώς θα προχωρήσει, επαναλαμβάνω, η διαδικασία και ειδικότερα για την πολυμερή διάσκεψη θέλω να αναφέρω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι ξεκάθαρη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν θα πάμε σε μια πολυμερή διάσκεψη απλά για να γίνει μια πολυμερή διάσκεψη. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Χατζηπαναγή, επαναλαμβάνω, να υπάρχει από πλευράς Προόδου εκείνη η υποδομή που θα επιτρέψει να έχουμε αποτελέσματα. Γιατί αν οδηγηθούμε σε μια τέτοιου είδους συνάντηση και αποτύχει, τότε εγκυμονούν σοβαροί κίνδυνοι και για την ίδια τη διαδικασία και εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε αυτή τη διαδικασία. Σωστός ή λανθασμένος ως προς αυτή την τοποθέτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας? Νομίζω ότι η τοποθέτηση είναι σωστή. Από εκεί και πέρα είπαμε, εμείς θα κρίνουμε από τη σύνθεση και το περιεχόμενο αυτής της διάσκεψης. Έχουμε τη θέση μας ξεκάθαρη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Την έχω θέσει κατ' επανάληψη στο Εθνικό Συμβούλιο και το γνωρίζει ο κύριος Χριστοδουλίδης, πώς βλέπουμε εμείς μια διεθνή διάσκεψη. Από την πρώτη στιγμή την θέσαμε και μάλιστα εμείς ζητήσαμε η διεθνή διάσκεψη ότι πρέπει να κινηθεί παράλληλα με το διακοινωτικό διάλογο και να ασχοληθεί με τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού. Γιατί θεωρούσαμε ότι αυτό θα ενίσχυε τη διαπραγματευτική μας θέση και την ίδια στιγμή θα παρεμπόδιζε την Τουρκία από τα παιχνίδια τα οποία επιχειρεί να κάνει και τα επικοινωνιακά και όχι μόνο. Αλλά και το πιο σημαντικό, που είναι ευθύνη μας, είναι καθήκον μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν διαβλέπουμε ποια είναι η τουρκική πλευρά, εμείς οφείλουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να τον προστατεύσουμε. Και η προστασία αυτή δεν γίνεται με να του χαϊδεύουμε την πλάτη για να του λέμε προχώρα και κάνει ό,τι νομίζεις. Είναι με το να υποδεικνύουμε και δημόσια τους κινδύνους που ενλοχεύουν από την τουρκική στάση, τακτική και συμπεριφορά. Άρα ουσιαστικά να τον προετοιμάζουμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την τακτική με τρόπο επαρκή και αποτελεσματικό. Αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Θεωρείτε ότι ό,τι υποσχέθηκε ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου, τουλάχιστον σε σχέση με αυτή τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, το έχει τηρήσει? Κοιτάξτε, όσον αφορά τη Νέα Υόρκη, έχουμε μπει ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή ότι ουσιαστικά ακριβώς απέφυγε τις παγίδες οι οποίες είχαν στηθεί. Και δεν μπορεί κανένας να αρνηθεί ότι στήθηκαν παγίδες στη Νέα Υόρκη. Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι και τώρα επιχειρήθηκαν στην Ελβετία να στήθουν παγίδες. Εμείς θα περιμένουμε την πορεία. Μέχρι στιγμής θεωρούμε όσον αφορά την τακτική ότι ο πρόεδρος κινείται προς την ορθή κατεύθυνση. Θα μπορούσαν τα πράγματα ενδεχομένως να ήταν και καλύτερα. Όμως δεν μπορώ να του ασκήσω κριτική έντονη ενδεχομένως είτε για παρεκτροπές είτε για θέτηση ορισμένων ζητημάτων που αφορούν την τακτική. Όσον αφορά το περιεχόμενο των συζητήσεων, το τι έχει αποδεχτεί και τι όχι, αυτό θα το κρίνω τη στιγμή που θα ενημερωθώ. Δεν μπορώ να το κρίνω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, για να επανέλθουμε ακριβώς επί του περιεχομένου, εκείνη την στιγμή που θα πάμε στην διάσκεψη, όποιος και αν είναι ο χαρακτήρας ή η συμμετοχή σε αυτή την διάσκεψη, θα ξέρουμε εμείς τι έχει συμφωνηθεί επί χάρτου?
συγκεκριμένα, δηλαδή δεν θα μου λέτε όπως τώρα... Σίγουρα, αν φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο, θα είναι γνωστό το τι έχει συμφωνηθεί στο εδαφικό και όχι μόνο στο εδαφικό. Σε όλα τα κεφάλαια του Κυπριακού θα είναι γνώστης και εσείς και γενικότερα ο Κυπριακός λαός, ή μέσον εσάς και ο Κυπριακός λαός, το ποια είναι η πραγματική κατάσταση στο τραπέζι των συνομιλιών σε όλα τα κεφάλαια του Κυπριακού. Γιατί επαναλαμβάνω, για να φτάσουμε, και δεν είναι σύνθημα, ούτε προϋπόθεση, ούτε μονή της ελληνοκυπριακής πλευράς αυτό που αναφέρουμε σε σχέση με την υποδομή από πλευράς πρόοδου. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Χατζημαναγκή, τι μπορεί να συμβεί αν πάμε σε μια διεθνή διάσκεψη και δεν υπάρχει θετικό αποτέλεσμα. Ενδεχομένως όλη η διαδικασία, αυτή η υποσχόμενη διαδικασία, να οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Και εμείς σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θέλουμε να φτάσουμε σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Και αυτή η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας έχει ξεκάθαρα διαβαστεί και στην τουρκοκυπριακή πλευρά και στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και σε όλους αυτούς που ενδιαφέρονται για αυτή τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού, που επαναλαμβάνω θα συζητηθεί σε αυτή την πολυμερή διάσκεψη. Να το θέσω λίγο λαϊκίστικα με την άδεια σας, κύριε Σιζοπουλίνο, που επιμένω λίγο στον κύριο Χριστοδουλίδη. Υπάρχει πρόβλημα. Είναι εκεί. Αν υπάρξει συμφωνία, αυτό σημαίνει ότι την Τρίτη το βράδυ θα μας πείτε αυτά είναι τα εδάφη που επιστρέφονται, αυτά είναι πιθανόν τα εδάφη που θα βρεθούν υπό ομοσπονδιακή διοίκηση. Πάμε σε αυτή την ημερομηνία σε διάσκεψη. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν από τα κριτήρια που θα συμφωνηθούν. Δεν μπορούμε από σήμερα να σας πω ποια θα είναι τα κριτήρια που θα συμφωνηθούν και πώς αυτά θα αποτυπωθούν στο χάρτη. Την Τρίτη θα είναι το make or break, όπως λέμε. Όχι, δεν πιστεύω και δεν είμαστε θειασσόντες τέτοιου είδους προσεγγίσεων. Αλλά σίγουρα, αν ανακοινωθεί πολυμερής διάσκεψη την Τρίτη το βράδυ, την ερχόμενη εβδομάδα, σίγουρα θα υπάρχουν νέα για να ακούσετε όσον αφορά την εδαφική πτυχή του Κυπριακού. Είναι προϋπόθεση για να υπάρξει ημερομηνία, να υπάρξουν εξελίξεις. Ως προς αυτή την μεθοδολογία έχετε επιφύλαξη εντάξει. Έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις, ναι. Γιατί ακριβώς υπάρχουν σοβαρά κεφάλαια στα οποία δεν υπάρχει πρόοδος. Και δεν υπάρχει λόγος να γίνει αυτή τη στιγμή η όποια διάσκεψη στη βάση μόνο του εδαφικού και ενδεχομένως των θέματων της ασφάλειας. Να πάμε και σε διακυβέρνηση και σε οικονομία προηγουμένως. Είναι τα θέματα της οικονομίας. Είναι τα θέματα της διακυβέρνησης. Και φυσικά θα πάμε. Συγγνώμη, απολογούμε που διακόπτω. Απλά για σκοπούς και τη συζήτησή μας. Σας παραπέμπω και στη σημερινή δήλωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας με αφορμή την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, που τίθεται ξεκάθαρα αυτό που αναφέρει ο κ. Σιζόπουλος. Ότι η πολυμερή διάσκεψη θα γίνει σε δύο μέρες ή τρεις μέρες μετά μια ενδεχόμενη συμφωνία στη Γενέβη την ερχόμενη εβδομάδα. Θα υπάρξει χρόνος και θα προηγηθεί ουσιαστική διαπραγμάτευση για όλα αυτά τα θέματα τα οποία δεν έχουν μέχρι σήμερα συμφωνηθεί. Και επαναλαμβάνω, σας παραπέμπω και στη σημερινή δήλωση της Προεδρίας με αφορμή την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, που είναι ξεκάθαρη αυτή η αναφορά. Ικανοποιητική. Θα αναμένουμε. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εμείς αναμένουμε να δούμε την πορεία. Τις απόψεις μας έχουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε σημαντικές διαφωνίες με τα όσα εμφανίζονται ως συγκλήσεις. Και στα θέματα της διακυβέρνησης και στα θέματα λειτουργίας της δικαστικής και της νομοθετικής εξουσίας. Και δεν το αποκλείψαμε αυτό. Τώρα το διαφοροποιείτε ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία, αλλά εσείς με βάση τα όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα, ούτως ή άλλως έχουμε στο θέμα της διακυβέρνησης, λέτε ότι έχουμε με σοβαρές αυτά τα σημεία που παρουσιάστηκαν ως σύγκληση, έχουμε εμείς λέμε όχι. Ναι, έχουμε σοβαρές διαφωνίες. Για παράδειγμα, όσον αφορά τους μηχανισμούς επίλυσης των αδιεξόδων, όσον αφορά τις δυνατότητες λήψης αποφάσεων, όσον αφορά τη σύνθεση των σωμάτων, το γεγονός των αρμοδιοτήτων, το γεγονός ότι το κατάλοιπο εξουσίας παραμένει στα συνιστώντα τμήματα. Έχουμε σοβαρές διαφωνίες, δεν τις αποκρύψαμε ποτέ αυτές. Έχουμε μπει. Εάν δεν είχαμε τις διαφωνίες μας, τότε θα είμαστε πλήρως ευθυρωμένοι. Ναι, όχι, αυτό στο οποίο καταλήγω είναι ότι και αν ανακοινωθεί η συμφωνία στη βάση των συγκλήσεων των συμπέρων, εσείς καταγγέλλετε. Εάν ελπίσουμε ότι αφού υπάρχουν ανοιχτά θέματα, θα γίνουν διορθώσεις. Γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν μπορεί σήμερα, για παράδειγμα, να μετατρέπεις τους Ελληνοκύπριους σε μειοψηφία ή στα σώματα λήψης των αποφάσεων,
όταν μάλιστα είναι αποφάσεις που έχουν σχέση με την επίλυση αδιεξόδων, και αυτό θα γίνεται και στην νομοθετική εξουσία και στην εκτελεστική εξουσία. Ναι, μεν τα ψηφίσματα των Οργανισμών Εθνών μιλούν και λένε ότι αποτελεσματική συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στο πλαίσιο της πολιτικής ισότητας, αλλά ξεκαθαρίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχει αριθμητική ισότητα. Εμείς φτάσαμε και στην αριθμητική ισότητα σε πάρα πολλά ζητήματα και στη συνέχεια προχωρήσαμε να δημιουργούμε προϋποθέσεις για να είμαστε και μειοψηφία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει βασικούς κανόνες λειτουργίας ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και πολύ περισσότερο, ξεκαθαρίζω. Εμείς ως σοσιαλιστές που παλέψαμε για τους λαούς της Αφρικής και της Ασίας να έχουν ίσα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα τους, ανεξάρτητα από την φυλετική ή τη θρησκευτική πρόληψη του καθενός, δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτές οι αρχές να παραβιάζονται στη δική μας χώρα. Έχουν ακουστεί πολλά για τους μηχανισμούς επίλυσης αδιεξόδων στην εκτελεστική και στην νομοθετική εξουσία. Καταρχήν, αναφέρουμε ότι δεν είναι η πρώτη επιλογή. Αυτοί οι μηχανισμοί είναι το τέλος της διαδικασίας, αν χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν τέτοιου είδους μηχανισμοί. Αλλά πρέπει να δούμε και ποιες είναι οι επιλογές μας, κύριε Χατζηπανάγη. Γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για παράδειγμα, έχει ζητήσει από όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου αν υπάρχουν εναλλακτικές εισηγήσεις για αντιμετώπιση τέτοιου είδους αδιεξόδων, πολύ ευχαρίστω να υποβληθούν στο Εθνικό Συμβούλιο και να μελετηθούν. Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Έγινε στο θέμα της νομοθετικής εξουσίας και στο θέμα της δικαστικής εξουσίας και από την ομάδα του διαπραγματευτή, αλλά και από αριθμό κοινοβουλευτικών κομμάτων. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πολύ ευχαρίστως, έθεσε το θέμα ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ποια ήταν η άλλη επιλογή σε αυτό το θέμα του μηχανισμού της επίλυσης αδιεξόδων, που πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι η πρώτη επιλογή, είναι το τέλος μιας διαδικασίας για να φτάσουμε να χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους μεθόδοι. Η εναλλακτική επιλογή, η οποία μάλιστα προτάθηκε από την τουρκοκυπριακή πλευρά, πρέπει να το αναφέρουμε, να είμαστε ειλικρινείς, είναι ότι όποτε υπάρχει αδιέξοδο στην εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία, θα πρέπει να προκυρήσονται εκλογές. Είναι καλύτερη αυτή η διαδικασία από αυτό που έχει συμφωνηθεί μέσα στο πλαίσιο μιας λύσης. Διευκρινίστε μας τι έχει συμφωνηθεί. Μέσα στο πλαίσιο μιας λύσης, η οποία έγινε αποδεκτή και στην οποία διαπραγματευόμαστε από το 1977. Διευκρινίστε τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί, απλώς για να επαναλαμβάνω. Επαναλαμβάνω ότι αν υπάρχουν οι όποιες συγκεκριμένες εισηγήσεις από όποιο κοινοβουλευτικό κόμμα, από όποιο μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι έτοιμος να εξετάσει. Αλλά επαναλαμβάνω και κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό και δίνεται μια λαθασμένη εικόνα. Δεν είναι η αρχή της διαδικασίας. Δηλαδή, όταν υπάρχει δυσκολία να βρεθεί μια απόφαση ή διαφωνία να βρεθεί μια απόφαση, υπάρχουν πολλά στάδια μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο με την προσθήκη ή με την αφαίρεση κάποιων μελών για να λαμβάνεται απόφαση, για να φτάσουμε σε αυτό το μηχανισμό. Ναι, διευκρινίστε μας λίγο το μηχανισμό, διότι εντάξει, ο κ. Σιζόπουλος λέει όχι, εσείς λέτε είναι ανεκτός, πολλοί από αυτούς που μας ακούνε. Όχι, εκείνο που λέω και καλό και τον κ. Σιζόπουλο, αν υπάρχει και δημόσια να το κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη επιλογή. Ναι, πείτε μας πώς. Την έχει καταθέσει πριν μας την πείτε. Θα σας την πω. Πριν μας την πείτε, πείτε μας τι θα γίνει τώρα. Θέματα που προκύπτει δυσκολία λήψης αποφάσεων, είτε στην εκτελεστική είτε στην νομοθετική εξουσία, η τελευταία επιλογή, αφού προηγηθούν πολλές άλλες επιλογές, πολλά άλλα στάδια, θα γίνεται διακλήρωση, η προσθήκη, η αφαίρεση κάποιου ατόμου, έτσι ώστε να λαμβάνεται η απόφαση. Αυτό ήταν και στην νομοθετική εξουσία. Μετά από εισήγηση, επαναλαμβάνω, και της ομάδας του διαπραγματευτή και του Εθνικού Συμβουλίου, εξετάστηκαν άλλες επιλογές. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέτασε άλλες επιλογές και έχουμε ξεφύγει από την εν λόγω επιλογή. Νομίζω πριν από αυτή. Υπάρχουν πολλά άλλα στάδια. Ναι, όχι. Υπήρχε η άποψη καταφυγής σε εμπειρογνώμονες, ειδικούς ή δεν ήταν σε αυτό ακριβώς. Δεν μπορεί στην εκτελεστική, στην νομοθετική εξουσία να έχουμε την επιλογή, για παράδειγμα, που έχουμε στην δικαστική εξουσία που αφορά την συμμετοχή από δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος του δικαστηρίου από Ευρωπαϊκή Ένωση. Πείτε μας τώρα εσείς τη δική σας άποψη, που λέει ο κ. Χρυσοδηλής ότι δεν κατατέθηκε. Ας πάρουμε την περίπτωση της εκτελεστικής εξουσίας. Εάν για μια σημαντική απόφαση δεν ψηφίσει υπέρ ένας Τουρκοκυπρίος, δεν εγκρίνεται η απόφαση. Άρα δεν δημιουργείται εμπλοκή. Εάν λοιπόν δεν καταφθώσει το Υπουργικό Συμβούλιο να λύσει το πρόβλημα, τότε θα συσταθεί μια τετραμελής επιτροπή από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έναν Ελληνοκύπριο, έναν Τουρκοκύπριο Υπουργό, και αυτή η τετραμελής ομάδα θα επιχειρήσει να δώσει λύση στο πρόβλημα στη βάση της ομοφωνίας.
Εάν δεν κατορθώσει να δώσει τη λύση στη βάση της ομοφωνίας, τότε διακληρώσεως θα εξαιρεθεί ένας από τους τέσσερις και τρεις θα πάρουν την απόφαση. Ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται? Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι αυτή η διαδικασία, όπως είπε ο Γιώργος Θεοδωρίδης, θέλει αρκετά στάδια. Άρα, μέχρι να φτάσουμε, ο χρόνος, αντιλαμβάνεσαι ότι στη σημερινή εποχή λειτουργεί πολύ αρνητικά. Άρα, δεν θα μπορεί εύκολα να πάρει σοβαρές αποφάσεις, εάν και εφόσον δεν είναι ομόφωνες. Και για να είναι ομόφωνες, πρέπει να συγκατατεθεί και άλλη πλευρά. Ένα πρόβλημα. Δεύτερο πρόβλημα είναι ότι υποκαθιστάς την εκτελεστική εξουσία την οποία ασκεί βάσει συντάγματος το Υπουργικό Συμβούλιο από κάποιες ομάδες, οι οποίες θα δημιουργηθούν στο τέλος της ημέρας. Και η τελευταία ομάδα θα είναι τριμελής. Και το χειρότερο απ' όλα, εάν στην κλήρωση θα εξαιρεθεί ο Ελληνοκύπριος και θα είναι δύο Τουρκοκύπριοι, ένας Ελληνοκύπριος, αντιλαμβάνεστε ότι μετατρέπεσαι σε μειοψηφία από πλειοψηφία στον πληθυσμό. Και θα παίρνουν και αποφάσεις στη βάση αυτής της σύνθεσης. Είναι λοιπόν λογικό ότι εάν και εφόσον η Τουρκία θέλει να δημιουργεί οποιαδήποτε προβλήματα, διαμέσου των Τουρκοκυπρίων μπορεί να παρενοχλεί και όλα τα σοβαρά ζητήματα να τα παραπέμπει σε αυτόν τον μηχανισμό, όπου υπάρχουν 50% πιθανότητες να είναι πλειοψηφία και να παίρνουν την απόφαση που θέλουν. Υπάρχει όμως και το ίδιο ποσοστό να μην είναι, να εξαιρεθεί ο Τουρκοκύπριος. Άρα αυτή η μέθοδος προωθεί το να βρεθεί λύση, να οδηγηθούμε σε αποτέλεσμα, λοιπόν, να οδηγηθούμε σε συμβιβασμό. Αλλά κύριε Ζωβουλά, μου επιτρέπετε, ναι, η μία ψήφος των Τουρκοκυπρίων στα θέματα του Υπουργικού Συμβουλίου δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό θέμα συζητείται από την πρώτη μέρα που αρχίσαμε να συζητούμε τη μορφή λύσης της Διζωνικής και Κοινωνικής Ομοσπονδίας το 1976. Δεν το υιοθέτησε ή το εφεύρε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όχι, δεν είναι από το 1976. Το συζητούσαμε μετά το 1989, για να είμαστε δίκαιοι. Πώς ήταν λοιπόν, η διαπραγματεύση όσον αφορά τη διαδικασία λύσης αποφάσεων? Αυτό ήταν και ο λόγος για τον οποίο διαφωνούμε με τη Διζωνική και Κοινωνική Ομοσπονδία. Δεν είναι τυχαία που διαφωνούμε. Είναι ακριβώς για όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στη λειτουργία του κράτους. Και είπαμε, υπάρχει διέξοδος διαφυγής. Λέμε ναι. Γιατί δεν υιοθετούμε όπως καθίσαμε και στο Εθνικό Συμβούλιο το σύστημα εκλογής πρόεδρου-αντιπρόεδρου στις ΗΠΑ. Πρόεδρος-αντιπρόεδρος να εκλέγονται από το σύνολο του λαού με ενιαία ψηφοφορία στη βάση κοινού προγράμματος. Και όπου ο υποψήφιος πρόεδρος είναι Ελληνοκύπριος, να επιλέγει Τουρκοκύπριο για αντιπρόεδρο. Και το αντίστροφο. Ούτως ώστε να έχουμε συνθήκες συνεργασίας. Να έχουμε κοινό πρόγραμμα, άρα το Υπουργικό Συμβούλιο θα εκτελεί το πρόγραμμα του και δεν θα έχει διαφωνίες. Όποιος υπουργός, είτε Ελληνοκύπριος είτε Τουρκοκύπριος, θα δημιουργήσει προβλήματα, θα αντικαθίστανται και θα την κλείει η υπόθεση εκεί, και να μπορεί το κράτος να προχωρά. Και μάλιστα χωρίς προβλήματα. Εάν καταθέταμε αυτή την πρόταση, ποιος θα την αρνιόταν? Φυσικά και έχουμε καταθέσει πρόταση για κοινό ψηφοδελτίο. Και είναι πολύ γνωστό ότι έχει υποβληθεί τέτοιου είδους πρόταση. Με σταθμισμένη ψήφο. Και όπως γνωρίζετε, το θέμα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου είναι θέμα που υπάρχει διαφωνία αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κατάληξη όσον αφορά και τον τρόπο εκλογής, αλλά και το ποιος θα είναι πρόεδρος ή αντιπρόεδρος. Υπάρχει η τουρκική θέση για την Επιτροπή της Προεδρίας, θέση που αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν αποδέχεται. Από εκεί και πέρα, παραλαμβάνω, η πρόταση αυτή έχει υποβληθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και δεν λύνει το θέμα σε περίπτωση που υπάρχει αδιέξοδο. Μέσα στο πλαίσιο της λύσης του Κυπριακού θα πρέπει, και γι' αυτό γίνονται και αυτές οι διευθετήσεις, να προνοείται για όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Αυτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιείται ο μηχανισμός επίλυσης αδιέξοδων είτε στην εκτελεστική είτε στην νομοθετική εξουσία είναι ένα πολύ απομακρυσμένο ενδεχόμενο. Παρόλα αυτά, μέσα στο πλαίσιο της λύσης θα πρέπει να υπάρχουν, κύριε Χατζηπαναγή, και επαναλαμβάνω, υπάρχουν πολλά στάδια που προηγούνται, να προνοείται για όποιο ενδεχόμενο να υπάρχει λύση. Αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Ιζόπουλος, ότι αυτή η διαδικασία δεν να περνάς από στάδιο σε στάδιο. Δεν είναι χρονοβόρα σε καμία απολύτως περίπτωση. Αυτά τα στάδια θα είναι άμεσα. Και επαναλαμβάνω, μέσα στο πλαίσιο της εκπροσώπησης στο Υπουργικό Συμβούλιο, και λαμβάνοντας υπόψη αυτό το τελικό στάδιο, αυτό που ενθαρρύνεται είναι να βρεθεί ο συμβιβασμός, να βρεθεί η λύση στην αντιμετώπιση τέτοιου είδους προβλημάτων. Επειδή υπάρχει εμπειρία από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που είναι ακριβώς το ίδιο σύστημα. Η οποία όμως δεν, σε καμία από τις περιπτώσεις δεν αντικατοπτρίζει τα δεδομένα της Κύπρου. Ακριβώς τα ίδια, κύριε Χριστοδουλίδη. Ακριβώς τα ίδια. Η μόνη διαφορά είναι ότι είναι τρικοινοτική η διζωνική. Δεν είναι διζωνική δικοινοτική, είναι διζωνική τρικοινοτική. Με ακριβώς τα ίδια συστήματα λειτουργίας. Και στο Υπουργικό Συμβούλιο και στο Συνταγματικό Δικαστήριο και σε όλα. Η μόνη διαφορά είναι ότι εκεί, όταν το Υπουργικό Συμβούλιο δεν μπορεί να πάρει την απόφαση, παραπέμπεται για να ληφθεί η απόφαση είτε στο Συνταγματικό Δικαστήριο είτε στον τοποτηρητή του ΝΑΤΟ, που βρίσκεται εκεί ως ο γενικός υπόπτης. Στην περίπτωση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, εκεί συμμετέχουν τρεις Ευρωπαίοι δικαστές,
όπως ήταν η αρχική πρόταση για την περίπτωση της Κύπρου, οι οποίοι έχουν και την πλειοψηφία και παίρνουν τις αποφάσεις. Αποτέλεσμα, 20 χρόνια μετά τη συμφωνία του Ντέιτον, που ήταν από το Νοέμβριο του 1995 μέχρι σήμερα, το κράτος δεν έχει λειτουργήσει. Βρίσκεται συνεχώς διαδιέξοδο, η οικονομία πάει από το κακό στο χειρότερο, αυτά τα 20 χρόνια έχει μειωθεί κατά 30% το κατακεφαλήν εισόδημα, 25% του πληθυσμού έχει φύγει από τη Βοσνία. Όπως είπε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο ίδιος ο πρόεδρος της Σερβικής Ζώνης, της Σερβικής Δημοκρατίας, στην επίσκεψη που είχε στην Κύπρο, στο Σεράγεβο το 1995 κατοικούσαν 200.000 Σέρβοι και είχαν 27 τζαμιά. Σήμερα κατοικούν 5.000 Σέρβοι και υπάρχουν 138 τζαμιά. Και πριν από δύο μήνες, αν έχετε παρακολουθήσει, ήδη η Σερβική Ζώνη ανακοίνωσε την απόσχησή της από την Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Αυτά είναι που μας τρομάζουν, γιατί υπάρχουν παραδείγματα και αν μελετήσετε πραγματικά το τι ισχύει στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, θα δει ότι είναι πανομοιότυπα με αυτά που συζητούνται στην Κύπρο για εφαρμογή. Εγώ κάνω μία έκκληση. Ο πρόεδρος της Σερβικής Ζώνης, κύριος Ντόντικ, μας προσφέρει και ο θελός τον καλύτερο του σύμβουλο και τον καλύτερο γνώστη της συμφωνίας του Ντέιτον και το πώς αυτή εφαρμόζεται, το θέτει στη διάθεσή μας για οποιασδήποτε πληροφορίες θέλουμε. Μπορείτε και μπορούμε, αν θέλετε, πριν από οποιαδήποτε απόφαση, να κάνουμε μια επαφή, να τον φέρουμε στην Κύπρο και μαζί με τους συμβούλους του Προέδρου να υπάρχει μια διαβούλευση, μια συζήτηση, μια ανταλλαγή απόψεων για να μπορέσει να σας προσφέρει πιο πολλά στοιχεία, πιο πολλές πληροφορίες. Λοιπόν, αν αυτό γίνεται αποδεκτό. Εμείς μπορούμε να κάνουμε, την επαφή και οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί να δοθεί είναι ευπρόσδεκτη. Αλλά επειδή η Βοσνία Ερζεγοβίνη δεν έχει καμία σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην το ξεχνάμε αυτό. Και οι ενστάσεις του κ. Σιζόπουλα, οι οποίες είναι απόλυτα σεβαστές, άπτονται της μορφής της λύσης, της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, θέλω να αναφέρω ότι στην ιστορία του Κυπριακού, κ. Χατζηπαναγή, υπήρχαν δύο ιστορικές περιόδοι που μπορούσαμε να αμφισβητήσουμε αυτή τη μορφή της λύσης. Η μία ήταν σαν σήμερα, το 1983, με την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, το 1983, και η δεύτερη φορά ήταν το 2004, μετά το 76% των Ελληνοκυπρίων στο δημοψήφισμα. Ήταν δύο τα πιο σημαντικά γεγονότα σε αυτή την περίοδο από το 1974 μέχρι σήμερα που μπορούσαμε να σκεφτούμε να αμφισβητήσουμε τη μορφή της λύσης. 1983, πρόεδρος αέμνηστος Σπύρος Κυπριανού, 2004, αέμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος. Δύο πρόεδροι που προέρχονταν, αν θέλετε, από αυτό που, παρόλο που διαφωνώ με αυτούς τους χαρακτηρισμούς, από την αγωνιστική σχολή σκέψης του Κυπριακού. Δεν το έπραξε ούτε ο κύριος Παπαδόπουλος, δεν το έπραξε ούτε ο κύριος Κυπριανού. Γιατί δεν το κάνανε, νομίζετε? Γιατί από τη στιγμή που θα αμφισβητηθεί η μορφή της λύσης η οποία συμφωνήθηκε, σημαίνει νομιμοποιεί στην άλλη πλευρά να θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων άλλη μορφή λύσης. Και άλλη μορφή λύσης είναι η διχοτόμηση, είναι τα δύο κράτη, είναι η συνομοσπονδία και ούτω καθεξής. Τι έχουμε όμως κάνει? Συμφωνήσαμε στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, αλλά το 2004 πετύχαμε κάτι πολύ σημαντικό για αυτή τη χώρα, την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε εμβολιάσει τη μορφή της λύσης, το περιεχόμενο της λύσης, με αυτό το πολύ σημαντικό δεδομένο. Και προκαλώ τον οποιοδήποτε να δει, να μελετήσει διαπραγματεύσεις για επίλυση του Κυπριακού πριν το 2004, αν μπορούσαμε να συζητούσαμε την εφαρμογή των τεσσάρων βασικών ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλη την επικράτεια της Κύπρου. Αν ήταν εφικτό για τον Κερινιώτη, αν το επιθυμεί, για κάποιον από τη Λεμεσό, αν το επιθυμεί, να μεταβεί και να ζήσει είτε στην Κερίνια, είτε στην Αμόχωστο, σε όποια περιοχή της Κύπρου μπορεί να επιθυμεί. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη όταν αμφισβητούμε τη μορφή της λύσης. Ναι. Εν κατακλείδη, λέτε ότι δεν θα καταλήξουμε ποτέ, χρησιμοποιώ τα επιχειρήματα του κυρίου Σιζόπουλου, η Λευκωσία να γίνει νέο Σαράγεβο. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Μιλάμε για διαφορετικά δεδομένα, υπάρχουν πολλές άλλες
ομοσπονδίες που μπορώ να αναφέρω ως πετυχημένα παραδείγματα, αλλά δεν θα μπω σε αυτή την πρόκληση. Γιατί κάθε περιοχή, κάθε χώρα ή κάθε ομοσπονδία έχει και τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Υπάρχουν οι βασικές αρχές, αλλά υπάρχουν και σε κάθε χώρα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό, γιατί αντιλαμβάνεστε και είναι απόλυτο δικαίωμα στον κύριο Σιζόπουλο ότι οι ενστάσεις προέρχονται από την αμφισβήτηση της ίδιας της μορφής της λύσης. Είναι από εκεί που ξεκινούν οι ενστάσεις για όλα τα θέματα. Ασπίδα μας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλο που θα μπορούσα, μπορεί να είναι και όχι μόνο η ασπίδα μας, μπορεί να είναι η ασπίδα μας, αλλά προσέξτε, μπορεί να είναι και η ερκόπορτά μας. Σπανίως λέγεται αυτό. Το λέω με πλήρη επίγνωση. Ο κύριος Στοβίδης ξέρει. Δηλαδή. Καλά, γιατί δεν ανοίγετε το χαρτιά σας εδώ. Τα χαρτιά μας θα ανοίξουμε την ώρα που πρέπει. Και ξέρετε ότι όταν μιλώ στη υιοθετημένα. Δηλαδή ότι φτάνουν σε ένα σημείο, για παράδειγμα, να μας πιέσουν για να είμαστε το καλό παράδειγμα της Ευρώπης. Και θα μας πιέσουν, όπως έγινε και με το θέμα της οικονομίας, και σενάρια επικίνδυνα επεξεργάζονται στις Βρυξέλλες σε βάρος μας και θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Λοιπόν, θα μπορούσα να τρέξω και σε ένα ιστορικό παρελθόν για να πω πάρα πολλά ζητήματα. Γιατί ακριβώς η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία δεν είναι κάτι που προέκυψε αυτή τη στιγμή. Από τη δεκαετία του 60 επίσημα έχει κατατεθεί και τότε απορρίφθηκε από πλευράς των ΗΕ και του τότε Μεσολαβητή Καλοπλάζα ως το πλέον απεχθές σύστημα που θα μπορούσε να εφαρμοστεί για να λύσει ένα πρόβλημα που, όπως είπε στα συμπεράσματα, όχι μόνο δεν θα λύσει ένα πρόβλημα, αλλά θα διαλύσει ένα κράτος. Και αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Από εκεί και πέρα χαίρομαι γιατί ο Γιώργος Στοδής έθεσε το θέμα των 4 ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι θα εφαρμοστούν. Οι 4 ελευθερίες όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαφορετικές από τις βασικές ελευθερίες που πηγάζουν από την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό δεν πρέπει να το συγχύσουμε. Καμία ομοσπονδία στον κόσμο δεν στηρίζεται στη βάση του γεωγραφικού διαχωρισμού με βάση θρησκευτικά ή εθνοτικά κριτήρια. Είναι διοικητικοί διαχωρισμοί οι οποίοι συμβαίνουν και ο πληθυσμός εμπολής είναι ομοιογενής. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, ακόμα που είναι και το Κεμπέκ που είναι η γαλλόφωνη περιοχή, και στην Αυστραλία και παντού. Άρα εδώ δεν είναι ομοσπονδία την οποία επιχειρούμε να εφαρμόσουμε, αλλά είναι αυτό το οποίο ο κύριος Στίβεν Μπέρκ, συνεργάτης στενός του κύριου Ντάουνερ, στην έκθεση το έχει καθορίσει. Ότι μέσα ακριβώς από τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, στην ουσία αποδεχόμαστε ένα πολιτιακό σύστημα στο οποίο θα υπάρχει εμπολής εγγυημένη πλειοψηφία πληθυσμού και εδάφους στην κάθε περιοχή. Και αυτό θα συμβεί. Μπορεί να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση, μπορεί να υπάρχει ελεύθερη διαμονή, μπορεί να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση αγαθών και κεφαλαίων, όμως το ζήτημα της περιουσίας και το εκλογικό δικαίωμα τίθεται υπό περιορισμό και τίθεται και υπό την έγκριση των κυβερνήσεων των συνιστών των τμήματων. Εγώ τα λέω τμήματα, δεν τα λέω κρατήδια ούτε και κράτη. Από την ώρα που μία κυβέρνηση ενός συνιστώντος τμήματος έχει αυτές τις αρμοδιότητες, αυτά στην ουσία ισοδυναμούν με κυριαρχικά δικαιώματα. Να μας απαντήσει ο κ. Χριστοδουλίδης, διότι πλησιάζουμε προς το τέλος. Δεν τίθεται μέσα στο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού εγκυμένες πλειοψηφίες πληθυσμού και εδάφους. Είναι ξεκάθαρο. Και είναι η πρώτη φορά που δεν τίθενται τέτοιου είδους εγκυμένες πλειοψηφίες μέσα στο πλαίσιο των συζητήσεων και επίλυση του Κυπριακού. Και οι 4 βασικές ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι 3 βασικές ελευθερίες που λέγαμε όλοι ότι θα πρέπει να διασφαλίζονται μέσα στο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, διασφαλίζονται. Δεν υπάρχει κατάργηση του δικαιώματος του εκλέγην και του εκλέγεσθε. Υπάρχει διαφορετικός τρόπος ενάσκησης. Όντως υπάρχει ένας περιορισμός στην απόκτηση περιουσίας για περιορισμένο χρονικό διάστημα όχι στην αγορά, στην έκταση όσον αφορά την περιουσία αγοράς και σχετίζεται με καθαρά οικονομικούς λόγους. Αλλά επαναλαμβάνω, κύριε Χατζηπαναγή, και θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό δεδομένο που έχουμε σήμερα ενώπιό μας στο τι συζητούμε για επίλυση του Κυπριακού, που άπτεται και του πολύ, πολύ ορθής διαπίστωσης του κ. Σιζόπουλου για την ανάγκη ότι η όποια λύση στο εδαφικό θα βρεθεί μια διευθέτηση, το ίδιο και στο περιουσιακό, το ίδιο και στο θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Αυτή η λύση, αν θα αντέξει στο βάθος χρόνου, θα εξαρτηθεί από το κεφάλαιο της διακυβέρνησης. Από το κεφάλαιο που άπτονται αυτών των θεμάτων,
των τεσσάρων βασικών ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των τριών βασικών ελευθεριών, που είναι η πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, που διασφαλίζονται. Και θέλω κλείνοντας να πω ότι κάποιοι άσκησαν κριτική στην κυβέρνηση, γιατί συνέχεια συζητά το κεφάλαιο της διακυβέρνησης. Και δεν συζητούμε άλλα πολύ πιο σημαντικά κεφάλαια, όπως το εδαφικό, το περιουσιακό, την ασφάλεια και τις εγγύσεις. Σας θυμίσω, και είναι πολύ εύκολο να προστρέξετε να δείτε ανακοινώσεις από κοινοβουλευτικά κόμματα που ασκούσαν κριτική στην κυβέρνηση, γιατί δίδει τόση μεγάλη σημασία και συζητά συνέχεια αυτό το καθοριστικό κεφάλαιο, που άπτεται και μια άλλη σημαντική πτυχή, και τελειώνω με αυτό, τη μετεξέλιξη τη Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας θα διασφαλιστεί μέσα από το συγκεκριμένο κεφάλαιο και σίγουρα όχι μέσα από το περιουσιακό ή το εδαφικό, χωρίς σε καμία απολύτως περίπτωση να παραγνωρίζω τη σημασία αυτών των κεφαλαίων και γενικότερα των 6 κεφαλαίων που συζητούν. Επειδή πλησιάζουμε στο τέλος, επιτρέψτε μου μια ερώτηση που επίσης μου μεταφέρετε όπως ξεκινήσαμε από κόσμο. Πάμε και επιδιώκουμε μια λύση με βασικό παίχτη. Έναν αυταρχικό, τονίζω πως μου το μεταφέρουν, ηγεμόνα στην Τουρκία, τον Ερντογάν, στον οποίο κανείς δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη, λένε. Και αν μεταχειρίζεται τους Τουρκοκύπριους με τον ίδιο τρόπο που μεταχειρίζεται τον όποιο διαφωνούντα στην Τουρκία, πώς εμείς, σας μεταφέρω τι μου λένε, να πάμε να ψηφίσουμε υπέρ μιας τέτοιας λύσης. Καταλαβαίνω απόλυτα τις ανησυχίες και τα ερωτήματα όπως τα έχετε περιγράψει μέσα από την τοποθέτησή σας. Και ακριβώς, κύριε Χατζημαναγή, είναι αυτός ο λόγος που εργαζόμαστε τόσο σκληρά να λύσουμε το Κυπριακό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Η Τουρκία του κυρίου Ερντογάν σήμερα, δεν ξέρω ποιος θα είναι αύριο ο ηγέτης ή μετά από 10 χρόνια, θα φύγει από την Κύπρο. Αν δεν λυθεί το Κυπριακό, η Τουρκία θα βρίσκεται στην Κύπρο. Ο μόνος τρόπος να αποχωρήσει από την Κύπρο είναι να λύσουμε το Κυπριακό. Και αυτό, γι' αυτό λέμε ότι και για μας δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές. Το ίδιο, και αν θέλετε και πολύ περισσότερο, για τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, που πρέπει να επιλέξουν είτε σε ένα μέλλον, σε μια επανενωμένη πατρίδα, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή ό,τι θα συνεπάγεται για το δικό τους μέλλον η παρούσα παράδεκτη κατάσταση πραγμάτων ή κάποιες, αν θέλετε, απειλές σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, που ακούμε το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν. Επ' αυτού, κύριε Σασόπουλο. Αλλά στην προσπάθεια μας να λύσουμε το Κυπριακό, να προσέξουμε να μην προχωρήσουμε και να νομιμοποιήσουμε και να μονιμοποιήσουμε την παρουσία της Τουρκίας άμεσα ή έμμεσα μέσα από τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες που θα εκχωρήσουμε στο τουρκοκυπριακό συνιστό τμήμα. Γιατί αυτός είναι ένας τεράστιος κίνδυνος, ο οποίος ανά πάσα στιγμή θα αξιοποιηθεί από την Τουρκία, όπως ήταν και οι παλαιότεροι σχεδιασμοί της για το θέμα της Κύπρου, για να πετύχει τον τελικό στρατηγικό της στόχο για πλήρη επικράτηση και έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας του Κυπριακού κράτους. Άρα αυτός είναι ένας τεράστιος κίνδυνος και είναι γι' αυτό ακριβώς που συνέχεια προειδοποιούμε ότι πρέπει να το αποφύγουμε. Και εδώ ακριβώς τίθεται και ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο έχουμε θέσει και στο Εθνικό Σύμβουλιο. Μην μας ανοίξετε κάτι που θα όχι, να ζητάει. Ότι για μας δεν πρέπει να υπάρχει μεταβατική περίοδος. Από την ώρα που θα συμφωνηθεί μια λύση στο Κυπριακό, θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ώρα που οι δύο πλευρές θα είναι έτοιμες να υλοποιήσουν και θα έχουν υλοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνουν. Δεν μπορούμε να δεχθούμε ούτε για μεταβατική περίοδο παραμονή τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο, όπως δυστυχώς συζητιέται για να παραμείνει ένας αριθμός, ούτε να λειτουργήσει και να κυκλοφορεί για ένα χρονικό διάστημα η τουρκική λίρα στο τουρκοκυπριακό συνιστό τμήμα. Μάλιστα, λοιπόν, δώστε μας μισό λεπτό να απαντήσει όσο λοιπόν, πιο σύντομα. Και, ναι, έχω από ακόμα κάτι, γιατί ναι, αυτό είναι σημαντικό. Είπα προηγουμένως για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ούτε μπορώ να δεχθώ αυτό που κύκλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν σενάρια για να λειτουργήσει ενδιάμεσο κράτος μεταξύ της συμφωνίας και της εφαρμογής της συμφωνίας ως intermediate state ή έναν τρίτον κράτος στον πυρομαζό, γιατί αυτό θα αποτελέσει στην ουσία την ταφόπλακα για την Κυπριακή Δημοκρατία και την ληξιαρχική πράξη θανάτου της. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτική. Ένα λεπτό, κύριε. Δεν τίθεται θέμα να υπάρξει ενδιάμεσο κράτος και να μην είναι μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, που μάλιστα διασφαλίζεται, ένα από τα κεφάλαια τα οποία διασφαλίζεται είναι και το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το θέμα της εφαρμογής του κεκτημένου στις κατεχόμενες περιοχές, που είναι βάσει του πρωτοκόλλου 10 της Συνθήκης Προσχώρησης του 2003 της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τελικό και καταληκτικό σχέδιο. Σχόλιο. Όποια συμφωνία και αν επιτευχθεί,
και ελπίζουμε και εργαζόμαστε σκληρά και με απόλυτη σοβαρότητα να το πετύχουμε στο επίπεδο των ηγετών. Στο τέλος της ημέρας είναι ο κυπριακός λαός που θα κληθεί να αποφασίσει επί μιας ενδεχόμενης λύσης. Και ο κυπριακός λαός, θεωρούμε απόλυτα, έχει την οριμότητα να αποφασίσει στη βάση των δεδομένων που θα προνοούνται μέσα στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης λύσης. Κύριε Χριστοδουλίδη, κύριε Συζόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη με όσα νέα θα υπάρχουν από το μόνο Πελεράν. Καλή σας νύχτα.